Επίσης εδώ ένυψε τα πόδια των μαθητών του λεντίος ζωνήμενος, δίδοντας έτσι παράδειγμα ταπεινοφροσύνης. Εδώ εμφανίστηκε ο Κύριος στους 10 μαθητές του αμέσως μετά την Ανάστασή του. Εδώ παρουσιάστηκε 8 μέρες αργότερα μπροστά στους 11 μαθητές και κάλεσε τον Θωμά να τον ψηλαφίσει. Αυτός όμως βεβαιώθηκε για την πραγματική παρουσία του Κυρίου και φώναξε «Ο Κύριός μου και ο Θεός μου». Εδώ συνέβησαν τα θαυμαστά γεγονότα της Πεντηκοστής και οι Απόστολοι πήραν εν είδη πυρήνων γλωσσών το Πανάγιον Πνεύμα. Από τον εξώστη του υπερώου τούτου ακούστηκε για πρώτη φορά το κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου, που είχε σαν αποτέλεσμα να πιστέψουν στον Χριστό 3.000 άνθρωποι και έτσι να συσταθεί η πρώτη εκκλησία. Ο τάφος του βασιλέα Δαβίδ. Επί του λόφου της Αγίας Ιών βρίσκεται σε μία στοά ο τάφος του ένδοξου προφήτη και βασιλιά Δαβίδ, και πάνω από τον τάφο του φυλάσσονται βασιλικά στέματα αφιερωμένα στον προφητάνακτα Δαβίδ. Πλήθη Ιουδαίων επισκέπτονται καθημερινά και προσφέρουν το σεβασμό τους στον πιο ένδοξο βασιλιά του Ισραήλ. Εδώ επίσης φυλάγεται και η βιβλιοθήκη του προφητάνακτος Δαβίδ. Η βιβλιοθήκη είναι καλυμμένη με βελούδινο ύφασμα, επί το οποίο είναι ζωγραφισμένα τα σύμβολα της Ιουδαϊκής λατρείας. Εδώ βλέπουμε τον πύργο του προφητάνακτος Δαβίδ. Εδώ η πύλη του Δαβίδ που οδηγεί στην παλαιά πόλη της Ιερουσαλήμ. Η Μεγάλη Παναγιά. Κοντά στο ναό της Αναστάσεως βρίσκεται το γυναικείο μοναστήρι της Μεγάλης Παναγιάς. Λέγεται έτσι γιατί εδώ που είναι κτισμένη η μονή στεκόταν η υπεραγία Θεοτόκος και παρακολουθούσε με μεγάλο πόνο τη σταύρωση του Υιού της. Ο κυρίος ναός είναι βασιλική καμαροσκέπαστη με εξαιρετικής τέχνης εικόνες. Στο αριστερό μέρος του ναού φυλάσσονται σε ειδική θήκη τα οστά του Εμίρη Τούνουμ που σκότωσαν οι Μωαμεθανοί επειδή ως φρουρός της Αγίας Πόρτας μαρτύρησε το θαύμα της παράδοσης του Αγίου Φωτός στους Ορθοδόξους το 1579 μετά Χριστόν επί Πατριάρχου Ιεροσολύμων Σοφρονίου του Τετάρτου. Στο ναό υπάρχει εικόνα που ιστορεί τον αποκεφαλισμό του Εμίρη Τούνουμ και λειψανοθήκη με τα οστά του Εμίρη. Κάτω από την εκκλησία βρίσκεται το παρεκκλήσιο της Οσίας Μελάνης που κτίστηκε το 1834 μετά Χριστόν. Αριστερά του ναού υπάρχει ο τάφος της Οσίας Μελάνης, επίσης πέτρα την οποία χρησιμοποιούσε για κάθισμα και η είσοδος που οδηγεί στο υπόγειο ασκητήριο της Οσίας. Μέσα στο ασκητήριο και πάνω στον δεξιό τοίχο είναι στερεωμένη η αλυσίδα ασκήσεως της Οσίας Μελάνης. Τη μνήμη της τιμούμε την 31η Δεκεμβρίου. Εδώ βλέπουμε την αλυσίδα ασκήσεως της Οσίας Μελάνης. Ο Άγιος Νικόλαος. Παραπλεύρος του Πατριαρχείου βρίσκεται το μοναστήριο του Αγίου Νικολάου. Το Μέγα Μοναστήριο των Ισαποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης. Βρίσκεται απέναντι από το Πατριαρχείο. Μέσα στο ναό υπάρχουν ωραιότατες βυζαντινές εικόνες που τα χαρακτηριστικά των προσώπων είναι πολύ ζωντανά. Η εικόνα που είδαμε είναι εξωτερικά του ναού. Η Μονή της Ειδανάγιας, Αγίας Δεσπίνης, είναι γυναικείο μοναστήρι αφιερωμένο στην υπεραγία Θεοτόκου.
Εδώ φυλάσσεται θαυματουργική εικόνα της Παναγίας που κατά την παράδοση ήλθε από το μοναστήρι της Σέιδαν Άγιας της Δαμασκού. Δεξιά του ναού υπάρχει παρεκκλήσιο και εικόνα της Θεομήτωρος Μαρίας, μητέρας της Αγίας Άννας, δηλαδή γιαγιάς της Παναγίας μας, μοναδική στον κόσμο. Μοναστήριο του Αγίου Ευθυμίου. Βρίσκεται αμέσως μετά τη Μονή της Σέιδαν Άγιας. Είναι γυναικείο και ανήκει στους Ορθοδόξους. Εδώ φυλάσσεται εικόνα ζωγραφισμένη από Αγιορείτη Μοναχό, εικονίζουσα το Άγιο Μανδύλιο. Αγίου Χαραλάμπους. Βρίσκεται στην οδό του Μαρτυρίου κοντά στην πύλη της καταδίκης. Από την πύλη αυτή έβγαιναν όσοι κακούργοι είχαν καταδικαστεί σε θάνατο. Η πύλη αυτή υπάρχει σήμερα 4 μέτρα κάτω από την επιφάνεια της γης. Από την πύλη αυτή εξήλθεκε ο Κύριος πορευόμενος προς τον Γολγοθά. Στο βόρειο τείχο της Μονής σώζεται και η κολόνα εκείνη πάνω στην οποία τυχοκόλλησαν και διάβασαν την καταδικαστική απόφαση του Πόντιου Πιλάτου κατά του Κυρίου. Αντίγραφό της είναι και σήμερα αναρτημένο εκεί. Εδώ ο Κύριος, φορτωμένος στο Σταυρό και καταπονημένος, γονάτισε για τρίτη φορά. Εδώ βλέπουμε το αντίγραφο της καταδικαστικής απόφασης του Πόντιου Πιλάτου. Η Ιερά Μονή του Τιμίου Σταυρού. Στο δυτικό τμήμα της Ιερουσαλήμ, έξω από τα τείχη και μέσα σε δασόδη κοιλάδα, βρίσκεται η ονομαστή Μονή του Τιμίου Σταυρού. Η ίδρυση της Μονής φτάνει μέχρι την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου και κατά την παράδοση εδώ φύτεψε ο Λότ τα τρία ραβδιά από τα οποία κατασκευάστηκε αργότερα ο Τίμιος Σταυρός. Αναφέρεται σχετικά ότι ο Λότ μετά την καταστροφή των Σοδόμων κατέφυγε σε κάποιο σπήλαιο, όπου αφού εμεθύστη υπό των διχατέρων του, εκοιμήθη με ταυτόν. Αρχαία παράδοση αναφέρει ότι μετά το αμάρτημά του ο Λότ εξομολογήθηκε στο θείο του, Πατριάρχη Αβραάμ. Παρόλο τούτο, καθημερινά δεν έπαβε να παρακαλεί το Θεό να τον συγχωρέσει. Ο Αβραάμ του έδωσε τα τρία ραβδιά που του είχε χαρίσει η Αγία Τριάδα παρά την δρύν του Μαμβρή, με την εντολή να τα φυτέψει και να φέρνει νερό από τον Ιορδάνη ποταμό να τα ποτίζει. Αν και όταν θα βλάστηζαν, τότε σήμαινε ότι ο Θεός δέχτηκε τη μετάνοιά του, διαφορετικά θα παρέμεινε κολασμένος. Γεμάτος χαρά ο Λότ έκαμε όπως του υπέδειξε ο θείος του Αβραάμ και επί 40 χρόνια τα πότιζε με νερό που έφερνε από τον Ιορδάνη ποταμό. Πολλές φορές όμως ο Σατανάς που ζήλευε την υπομονή του, την υπακοή και τη μεταμέλεια του Νότ, τον επείραζε και τον καθυστερούσε. Μετά από 40 χρόνια τα ραβδιά άνθησαν Πεύκη, Κέδρο και Κυπάρισο. Είδαμε προλίγο το ακριβές σημείο. Ο τόπος κάτω από την Αγία Τράπεζα, όπου ο Λότ φύτευσε τα τρία ραβδιά. Όταν ο βασιλιάς Σολομώντας είδε το τρισύνθετο ξύλο, διέταξε να το κόψουν για να το χρησιμοποιήσουν στην ανοικοδόμηση του ναού. Όμως σε καμιά χρήση δεν τέργεζε, γιατί άλλοτε μίκραινε και άλλοτε μεγάλωνε. Μετά δε τρεις τοποθετήσεις, όπως μας είπε ο ξεναγός μας, πάντα εμίκραινε. Έτσι το ονόμασαν ξύλο της κατάρας και έμεινε χρησιμοποίητο. Αυτό χρησιμοποιήθηκε με διαταγή του Καϊάφα για να γίνει ο Σταυρός του Χριστού, ώστε με την αυξομοίωσή του να κάνει πιο φρικτό το μαρτύριο του Κυρίου. Όμως το ξύλο της κατάρας έγινε από τότε ξύλο της ευλογίας. Στο χώρο που βρίσκεται σήμερα το μοναστήρι στάθμευσε ο Ηράκλειος καθώς γύριζε από την Περσία φέροντας τον Τίμιο Σταυρό το 629 μετά Χριστόν. Ο ιερός ναός της Μονής είναι τρίκλητη βασιλική μετρούλο. Σώζονται πολύ ωραίες στιχογραφίες μεταξύ των οποίων
και μορφές φιλοσόφων όπως του Πλάτωνα. Ιερά Μονή του Δικαίου Σιμεών, Καταμόνας. Στη δασόδη συνοικία της Ιερουσαλήμ, που λέγεται Καταμόνας, είναι κτισμένη η Ιερά Μονή του Αγίου και Δικαίου Σιμεών του Θεοδόφου. Η ύπαρξη της Μονής επιβεβαιώνεται από το Σουλτανικό Χρυσόβουλο, Χάτι Σερίφ, με το οποίο ο Σουλτάνος Σουλεϊμάν το 1517 μετά Χριστόν, μαζί με άλλα προσκυνήματα, χάρισε στον Πατριάρχη Ιερουσαλήμου Δωρόθεο. Σύμφωνα με την παράδοση, το χώρο της Μονής ήταν το σπίτι του Δικαίου Σιμεών και αργότερα οι χριστιανοί έκτισαν πάνω στον τάφο του μικρό ναό. Ο Άγιος Σιμεών ονομάζεται και Θεοδόχος, γιατί αξιώθηκε να βαστάζει στις αγκαλές του τον Κύριο κατά την Υπαπαντή. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Σιμεών ήταν ένας από τους 72 ερμηνευτές στους οποίους ανατέθηκε από τον βασιλιά της Αιγύπτου Πτολεμαίο το Β' το φιλάδελφο η μετάφραση της Παλιάς Διαθήκης στην ελληνική. Μελετώντας τα ιερά κείμενα ο Σιμεών, ιδιαίτερα το βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, που αναφέρεται η εκ παρθένου γέννησης του Μεσσία, διερωτήθηκε κατά πόσο αυτό ήταν δυνατό να γίνει. Τότε έβγαλε το δαχτυλίδι του και το έριξε στον Νείλο ποταμό, λέγοντας «Εάν ξαναβρω το δαχτυλίδι τούτο, τότε θα πραγματοποιηθούν οι προφητείες». Πράγματι, ύστερα από μερικές μέρες, τρώγοντας ψάρι, βρήκε το δαχτυλίδι του μέσα στο ψάρι που του προσφέρθηκε. Τότε, απευθυνόμενος προς το Θεό, τον παρακάλεσε να τον αξιώσει να μην πεθάνει προτού δει τον Χριστόν Κυρίου. Όταν δε υπηρετούσε στο ναό του Σολομώντα, είδε την Παρθένο Μαρία να έρχεται στο ναό με το Θείο Βρέφος. Φωτίστηκε από το Άγιο Πνεύμα και είπε «Μην απολύεις τον δούλο σου δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φώσεις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ». Απευθυνόμενος δε προς την Θεοτόκο είπε «Ούτως κείται εις πτώσιν και ανάστασιν πολλών εν το Ισραήλ και εις σημείων αντιλεγόμενων και σου δε αυτής την ψυχήν διελεύσιτε ρομφέα», προφητεύοντας τον μεγάλο πόνο που θα δοκίμαζε με τη σταύρωση του Υιού της. Μετά δε την εκπλήρωση της επιθυμίας του, που ευλόγησε το πεδίο και τη μητέρα αυτού και τον Ιωσήφ, αμέσως ανεπάφθη εις ηλικία 270 ετών και ετάφη στον τάφο που μέχρι σήμερα σώζεται στο Καταμόνας. Αργότερα το ιερό λείψανό του μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη επί αυτοκράτορος Ιουστίνου. Τη μνήμη του τιμούμε στις 3 Φεβρουαρίου. Εδώ είδαμε τον τάφο του Δικαίου Σιμεών. Η ορεινή. Εδώ, κατά τους Φραγκισκανούς, βρισκόταν ο οίκος του Ζαχαρία και της Ελισάβετ, λέγει σχετικά ο Ευαγγελιστής Λουκάς. «Εν τες ημέρες εκείνες, Αναστάσα Μαριά με πορεύθη εις την ορεινήν, μετασπουδής εις πόλην Ιούδα, και εις ήλθεν εις τον οίκον Ζαχαρίου και εις πάσοδο την Ελισάβετ». Εδώ γεννήθηκε ο Ιωάννης ο Πρόδρομος. Τόπος βάπτισης από τον Απόστολο Φίλιππα του Αιθίωπα. Προς τα νότια της Ορεινής, κάτω στην Κοιλάδα, υπάρχει πηγή όπου σύμφωνα με τις πράξεις των Αποστόλων, ο Απόστολος Φίλιππος βάπτισε τον Αιθίωπα ευνούχο της βασιλίσης των Αιθιώπων Κανδάκης. Μονή του Αγίου Σπυρίδωνος. Βρίσκεται στη Μωμεθανική Συνοικία και στη μέση περίπου της πύλης της Δαμασκού και του μοναστηρίου της Αγίας Εκατερίνης. Εδώ φυλάσσεται λίθος στον οποίο πάτησε ο Κύριος όταν εισήλθε 12 ετής στο ναό.
και επορεύοντο οι γονείς αυτού κατέτος εις Ιερουσαλήμ τη εορτή του Πάσχα. Και ότι εγένει το ετών 12, αναβάντων αυτών εις Ιεροσόλυμα κατά το έθος της εορτής και τελειωσάντων τας ημέρας εν το υποστρέφειν αυτούς υπέμεινεν Ιησούς ο Πες εν Ιερουσαλήμ. Εδώ ο λίθος με το αποτύπωμα του ποδός του Κυρίου. Ο κήπος της Γεστημανή, ο ναός της κοιμήσεως της Θεοτόκου στη Γεστημανή. Μεταξύ του όρους των Ελαιών και του λόφου Μωρία βρίσκεται κτισμένος ο περικαλής ναός της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Ο ναός της Θεοτόκου είναι ένα από τα αρχαιότερα οικοδομήματα της Ιερουσαλήμ. Κτίστηκε προς τιμήν της Θεοτόκου το 326 μετά Χριστόν, όταν η Αγία Ελένη επισκέφθηκε τους Αγίους Τόπους. Σύμφωνα με ιστορικές μαρτυρίες, διατηρήθηκε ωραιότατος μέχρι τον 5ο αιώνα, όταν αυτοκράτορας στο Βυζάντιο ήταν ο Ευσεβής Μαρκιανός και η σύζυγός του Πουλχερία. Για να μπει κανείς στο ναό, πρέπει να κατεβεί 48 σκαλιά. Στη μέση περίπου της σκάλας, προς τα αριστερά, βρίσκεται παρεκκλήσιο όπου ο τάφος του Ιωσήφ του Μνήστορος και προς τα δεξιά άλλο παρεκκλήσιο των Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννας. Όταν κατεβεί κανείς στο κέντρο του ναού, διαπιστώνει ότι ο ναός έχει σχήμα σταυρού. Στα δεξιά βλέπει μπροστά του το πάνσιπτο θεομητορικό μνήμα όπου οι Απόστολοι κίδευσαν το Πανάγιο Σώμα της Θεοτόκου. Ο τάφος είναι σκαλισμένος σε μονόλιθο βράχο που έχει χωριστεί από τους άλλους. Μέσα σε αυτό βρίσκεται το μνήμα όπου εναπέθησαν οι Απόστολοι σαβανωμένο το σώμα της Θεοτόκου, το οποίο ύστερα από 3 μέρες μετέστη. Το Πανάγιο Μνήμα της Θεοτόκου άνοιξε τον 5ο αιώνα μετά την 4η Οικουμενική Σύνοδο ο Πατριάρχης Ιερουσαλήμων Ιουβενάλιος, ύστερα από παράκληση της αυτοκράτηρας Πουλχερίας. Μέσα βρήκε τις νεκρικές συντόνες και την Αγία Ζώνη της Θεοτόκου, την οποία μετέφερε η Πουλχερία και την κατέθεσε στον Ιερό Ναό της Παναγίας των Βλαχερνών στην Κωνσταντινούπολη. Σήμερα η Τίμια Ζώνη της Θεοτόκου φυλάσσεται στην Ιερά Μονή Βατοπεδίου του Αγίου Όρους. Το γεγονός τούτο γιορτάζει η Εκκλησία μας την 31η Αυγούστου. Κάθε χρόνο ξεκινά μεγαλοπρεπής πομπή την παραμονή του 15 Αυγούστου από το μετόχι της Γεστημανή που βρίσκεται κοντά στο ναό της Αναστάσεως και μεταφέρουν στη Γεστημανή την εικόνα της κοίμησης της Θεοτόκου. Πλήθη πιστών κατακλείζουν τους δρόμους για να εκφράσουν το σεβασμό τους προς τη Θεοτόκου. Του Κεραμαίος ή Αγρός Αίματος. Αγοράστηκε για να θάβουν τους ξένους με τα 300 αργύρια που επέστρεψεν ο αγνώμων Ιούδας όταν μεταμελήθηκε. Λέγεται ότι στον τόπο που κρεμάστηκε ο Ιούδας, που τώρα είναι περιφραγμένος, όποιο πουλί περάσει πετώντας από πάνω, πέφτει κάτω και θανατώνεται. Θεωρείται καταραμένο μέρος. Από αιώνες το χώμα του αγρού τούτου θεωρείται ικανό να διαλύει τα σώματα σε λίγες ημέρες. Η Αγία Ελένη φόρτωσε αρκετά πλοία από αυτό το χώμα και τα έστειλε κατάλλους στο ενερόμι Κάμπο Σάντο και κατάλλους στο Σάντο Μάρο της Ιταλίας. Η κοιλάδα του Ιωσαφάτ. Η κοιλάδα του Ιωσαφάτ ή του Χυμάρου των Κέδρων ή της Γεστημανή βρίσκεται μεταξύ της Ιερουσαλήμ και του όρους των Ελαιών. Αρχίζει από τα βορειοδυτικά του λόφου Βεζεθά, περνά από τη Γεστημανή, το Φρέαρ του Ιωάβ, τη Λάβρα του Αγίου Σάβα και καταλήγει στην Νεκρά Θάλασσα. Από την κοιλάδα αυτή πέρασε ο Δαβίδ σε κατάσταση θλίψεως,
όταν τον κατεδίωκε ο Υιός του Αβεσσαλών. Από εδώ πέρασε πολλές φορές ο Κύριος πηγαίνοντας ή επιστρέφοντας από το όρος των Ελαιών. Βλέπουμε το ναό του Αγίου Στεφάνου, το όρος των Ελαιών, τον τόπο προσευχής και προδοσίας και το ναό της Αγίας Μαγδαληνής. Ο τάφος του Αβεσσαλών. Στα δεξιά του δρόμου προς την Ιεριχώ και απέναντι από τη χρυσή πύλη την κεκλεισμένη, στη Χαράδρα βρίσκεται ο τάφος του Αβεσσαλών. Λίγο πιο κάτω υπάρχει σπήλαιο που μαρτυρείται σαν τάφος του Αγίου Ιακώβου και νοτιότερα υπάρχει μνημείο το οποίο οι χριστιανοί ονομάζουν τάφο του Ζαχαρίου Ιού Βαραχίου. Συνδεδεμένη με την ερμηνεία αυτήν είναι και η παράδοση ότι η χρυσή πύλη και κλεισμένη η κατά Ανατολάς που βλέπει προς την κοιλάδα του Ιωσαφάτ θα ανοίξει κατά τη Δευτέρα παρουσία του Κυρίου. Εδώ βλέπουμε τον τάφο του Αβεσσαλών και τον τάφο του Ζαχαρίου. Η χρυσή πύλη. Πάνω από το τείχος της πόλης είναι η πύλη και κλεισμένη, από την οποία ο Κύριος εισήλθε στην πόλη 12ετής και επίσης μπήκε ο Κύριος Θριαμπευτής στην Ιερουσαλήμ την Κυριακή των Βαΐων. Το όρος των Ελαιών. Από το μέρος αυτό πήραν οι μαθητές κατ' εντολήν του Κυρίου τον Όνων και το Πουλάρι, όπως μας αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος στο 21ο κεφάλαιο. Κολυμβήθρα του Σιλουάμ. Στους πρόποδες του όρους των Ελαιών και στην αριστερή πλευρά της κοιλάδας του Ιωσαφάτ βρίσκεται το χωριό Σιλουάμ. Απέναντι από το χωριό είναι η κολυμβήθρα του Σιλουάμ που είναι γνωστή από τα Ιερά Ευαγγέλια. Όπως αναφέρεται στο 1ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, τον εκγεννητή τυφλό απέστειλε ο Κύριος στην κολυμβήθρα του Σιλουάμ και ενύψατο και ήλθε βλέπον. Τόπος προσευχής και προδοσίας. Εδώ βρίσκεται ο τόπος της προσευχής ή προσευχή του Κυρίου. Εδώ κατά την παράδοση οδήγησε ο Ιούδας τους γραμματείς και τους φαρισαίους με φανούς και λαμπάδες και φιλήματι παρέδωκε ναυτής τον Κύριον. Γι' αυτό και ονομάζεται τόπος της προδοσίας. Τα ελαιόδεντρα που υπάρχουν είναι πανάρχια και πιθανό στη ρίζα κάποιας γέρικης ελιάς να προσευχήθηκε ο Κύριος. Στο χώρο αυτό υπάρχει ωραία εκκλησία των Καθολικών, βασιλική της Αγωνίας, μέσα στην οποία υπάρχει χώρος που προστατεύει με κάγκελα και περικλείει βράχο. Σε αυτό το βράχο κατά την παράδοση προσευχήθηκε ο Κύριος και εγένετο ο υδρός αυτού ως ηθρόν διέματος κατεβαίνοντας επί την γην. Ρώσικο μοναστήρι της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Απέναντι από τον τόπο της προσευχής δεσπόζει μεγαλόπρεπο στο κέντρο της κατάφυτης πλαγιάς του όρους των Ελαιών το Ρώσικο μοναστήρι της Μαρίας της Μαγδαληνής με τους περίτεχνους τρούλους τους. Κτίστηκε από τους τσάρους της Ρωσίας το 1885 στη μνήμη της μητέρας τους Μαρίας και το αφιέρωσαν στη Μαρία τη Μαγδαληνή. Κοντά σε αυτό υπάρχει το σημείο που κατά την παράδοση η Παναγία μας παρέδωσε στο Θωμά την Αγία Ζώνη της 3 ημέρες μετά την γήμησή της κατά τη μετάστασή της στους ουρανούς. Κοντά στο μοναστήρι
βρίσκεται και ο τόπος από όπου ο Ιησούς ειδών την πόλην έκλαυσεν επ' αυτήν λέγον ότι ήξουσι ημέρε επί σε και περιβαλούσιν οι εχθροί σου. Τόπος ευρέσιος της Κάρας Ιωάννη του Προδρόμου. Η τοποθεσία λέγεται Μικρή Γαλιλαία. Στο μέρος που είναι κτισμένος ο ναός βρέθηκε για τρίτη φορά η κάρα του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, του βαπτιστού του Κυρίου. Εδώ βλέπουμε πάλι το μέρος από όπου οι μαθητές του Κυρίου πήραν τον όνο όταν εισήλθε θριαμβευτής εις τα Ιεροσόλυμα. Πάτερ ημών, στο νότιο μέρος του όρους των Ελαιών υπάρχει ένα καθολικό μοναστήρι. Το μέρος αυτό ονομάζεται Πάτερ ημών, γιατί σε αυτό το σημείο ο Κύριος εδίδαξε το Πάτερ ημών. Βλέπουμε ακριβώς το σημείο που δίδαξε ο Κύριος την Κυριακή προσευχή, πιο γνωστή ως Πάτερ ημών. Στους στίχους της μονής βλέπουμε χαραγμένο το Πάτερ ημών σε 68 γλώσσες. Σε κάποιο σημείο της αυλής, σε υπόγειο, υπάρχουν ερείπια Βυζαντινού ναού και κατακόμβες των πρώτων χριστιανών. Εδώ βλέπουμε το Πάτερ ημών γραμμένο στην ελληνική γλώσσα. Μικρή Γαλιλαία. Η δεύτερη κορυφή του όρους των Ελαιών ονομάζεται Μικρή Γαλιλαία. Στην κορυφή είναι κτισμένη ωραιότατη εκκλησία αφιερωμένη στους 12 Αποστόλους των Γαλιλαίων Ανδρών. Είναι τρίκλητη βασιλική και στο υπόγειό της έχει τρία παρεκκλήσια: της Παναγίας, του Αγίου Νικολάου και της Αγίας Μαρίας της Μαγδαληνής. Ο ναός είναι αφιερωμένος στους άνδρες Γαλιλαίους, τους Αποστόλους. Τον τόπο αυτό λέγεται ότι παρέστησαν οι δύο άγγελοι μετά την ανάληψη και είπαν στους Αποστόλους: «Άντρες Γαλιλαίοι, τι εστήκατε εμβλέποντες εις των ουρανών? Ούτως ο Ιησούς ο αναληφθής εφημών εις των ουρανών, ούτως ελεύσετε ον τρόπον εθεάσαστε αυτών πορευόμενων εις των ουρανών». Στο χώρο αυτό υπάρχει προσκύνημα, που είναι ο τόπος που φάνηκε ο Κύριος στους μαθητές του και έφαγε ιχθύος οπτού, ψητού και από Μελισσαίου Κυρίου. Ο χώρος αυτός ονομάζεται Τράπεζα του Χριστού και αναπαριστά το γεγονός μεγάλη ωραιότατη εικόνα. Στον άρθικα του ναού υπάρχει Αγία Τράπεζα, κάτω από την οποία υπάρχει χώρος που πιστεύεται πως έγινε το απόγευμα της Κυριακής η πρώτη εμφάνιση του Κυρίου μετά την Ανάστασή του. Εντός του ναού φυλάσσονται λείψανα πατριαρχών. Ο εσταυρωμένος που βλέπουμε είναι από το ναό του Γολγοθά. Κάποια φορά που πήρε φωτιά ο ναός, ενώ και εγώ ήταν το ξύλο που ήταν στηριγμένος ο εσταυρωμένος, η εικόνα έμεινε αναλύωτη. Ναός Ευαγγελισμού της Μεταστάσεως της Θεοτόκου. Προς το νότιο μέρος του προσκυνήματος τούτου υπάρχει ναός αφιερωμένος στον Ευαγγελισμό της Μεταστάσεως της Θεοτόκου. Τον τόπο που καθημερινά προσευχόταν η Παναγία μετά την Ανάσταση του Κυρίου, όπου κατά την παράδοση διερχομένη η Παναγία, οι κορυφές των δέντρων έκλειναν μέχρι το έδαφος και την προσκυνούσαν. Παρακαλούσε τον Υιόν της να την πάρει το συντομότερο κοντά του στους ουρανούς. Και πράγματι, εδώ την πληροφόρησε ο Άγγελος ότι πλησίαζε ο καιρός της κοιμήσεως και της προσέφερε κλάδο φήνικος. Όταν δε η Παναγία πληροφορήθηκε για την κοίμησή της, ετοίμασε τα του ενταφιασμού της και ξάπλωσε στην κλίνη της που βρισκόταν στην ουσία του ουράνου του Θεολόγου, όπου από όπου λεφτερά του συνήθισε τον εκδέχτηκε στο εμπερικό σπίρωμά της. Εδώ το ακριβές σημείο
που ευαγγελισμού τους μεταφράσεις του θεοτόπου και του Ευαγγέλου, αλλά πλέον στην αόρθωση βόρεια κάτι στάσεις του Ευαγγέλου. Του Αγίου Θεοργέννη και της Αγίας της Άνης, οι οποίοι έδωσαν κατά Χριστό τους αιώνες της Ευαγγέλου. Εδώ το ακριβές σημείο του Ευαγγελισμού της Μεταφράσεως του Θεοτόκου από τον Ιδρύο. Εδώ βλέπουμε την εικόνα του Αγίου Θεοδέλου και της Αγίας της Άνης. Ο τόπος της Αναλήψης. Ο όρος των ελαιών έχει τρεις κορυφές. Από την Ιθέα έγινε η ανάλυση του κυρίου, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Εξήγαγε δε αυτούς έξω, έως Βιθανία, και εγένει το Ευαγγελιστήν αυτών αυτούς, και έξι από αυτών, αναφέρει ο προσυμμενών, και αυτοί προσκυνήσαν τους Χριστών, και πέφτωσαν εις Ιερουσαλήμ με τα φανάς μεγάλη. Σήμερα υπάρχει ο στάγωνο του βούκλου μέσα στο οποίο υπάρχει ο βράχος, ο οποίος φέρει το αποτύπωμα του δεξιού κοντιού του κυρίου, το οποίο άφησε κατά την ανάλυση. Εδώ βλέπουμε το αποτύπωμα του δεξιού κοντιού του κυρίου. Το προσκύνημα τούτο σήμερα κατέγεται από τον μουσουλμάνο έφη. Η ορθόδοξη κατά παράδοση τελούν εδώ εξωτερινό και θεία λειτουργία μόνο την εορτή των Βαΐων και την εορτή της Αναλήψεως έξω στην αυλή του Ζωνιού. Ο πατήρ Ιωακήμ, ιερέας, που θα στηθεί κοντά στον τόπο αυτό, μας είπε ότι είχε αρχίσει να χτίζει ναό αφιερωμένο στην ανάλυση του κυρίου, αλλά δυστυχώς κάποια στιγμή που αξιέζει στην Ελλάδα, οι τοπικές αρχές συμβαίνουν. Ο τόπος του λιθοδορισμού του Αρχιδιακόνου Στεφάνου. Ο σημερινός ναός του Αγίου Στεφάνου στήθηκε από το σεβασμιότο του Αρχιεπίσκοπο Αστάβων κύριο Σύρο Αρκάδιο από την Κύπρο και είναι ρυθμού βασιλική μετρούλα. Τα δυτικά του ναού, κατά ορισμένο χώρο, βρίσκεται ως τόπος του μητροπολιτισμού του πρωτομάρτυρος και αρχιδιακόνου Στεφάνου. Εδώ δέχτηκε με καρτερία τον μαρτυρικό θάνατο, προσευχόμενο τον Κύριό μας, λέγοντας «Κύριε Ιησού Χριστέ, δέξε το πνεύμα μου, και Κύριε, μη στήσεις αυτής την αμαρτία τάξη». Εδώ βλέπουμε το ακριβές σημείο του μικροπολιτισμού. Νοτιοανατολικά του όρου των Ελαιών, αριστερά του κυρίου δρόμου που οδηγεί στην Ιερικό, κοντά στη Βιθανία, είναι το χωριό Βυθισαγή. Από εδώ ο κύριος παρέλαβε τον πόλο μόνο πάνω στον οποίο εντάχθηκε, αφού πρώτα οι μαθητές επέστηκαν επάνω στα ημάτια αυτών. Και η σύνθεση ενδεικτικά στα Ιεροσόλυμα την Κυριακή των Βαΐων, όταν όλος ο κόσμος έκραζε, ο θανάτο ή ο Δαβίλ, ευλογημένος ο ερχόμενος στον ονόμα του κυρίου, όταν άρεσε τη φύση,
μαζί, τουλάχιστον τον βράχο, πάνω στον οποίο κατά την παράδοση πάτησε ο Κύριος και ανέβηκε στον άνω. Εδώ βλέπουμε το βράχο. Βιθανία. Νοτιοανατολικά του όρους των Ηλαιών και κατά μήκος του δρόμου που οδηγεί στην Ιερισσό βρίσκεται η Βιθανία, η πατρίδα του Σύλλου και του Χριστού του Λαζάρου. Εδώ υπάρχει πολύ ωραία εκκλησιακή αναμονή της Αναστάσεως του Λαζάρου και των αδερφών του Μάρθας και Μαρίας. Λέγεται δε και η μονή της προϋπαντήσεως, διότι εδώ προϋπάντησαν τον Κύριο οι αδερφές Μάρθα και Μαρία όταν ερχόταν για να αναστήσουν τον Σανόντα Λάζαρο. Ο σημερινός ναός στήθηκε εκ θεμελίων από τον Κύπριο Αρχιμανδρίτη Σπυρίδωνα μετέπειτα Πατριάρχη της Εκκλησίας του 1879 μετά Χριστόν. Τα ερείπια παλιότερης μονής όπως ανεφέρει σχετική επιγραφή πάνω από τη δυτική ύλη. Ετοιμήθη επωνόμαστε του Σωτήρου Σιμών Ιησού Χριστού ως κείμενο και μετανία επί του τόπου ένθα υπήντησαν αυτόν οι αδερφές του Λαζάρου Μάρθα και Μαρία και εξεφώνησε το εγώ εκεί την ανάσταση και η ζωή. Το καθολικό της μονής είναι περίτεχνος βυζαντινός ναός και ανήκει στους Ορθοδόξους. Εδώ συνάντησε τον Κύριο η Μάρθα, η αδερφή του Λαζάρου και που έπεσε στα πόδια του που είπε «Κύριε, ή ίσως ο αδερφός μου, πού κάνετε κλείσιο?» Λέγει αυτή ο Ιησούς, «Αναστήσετε ο αδερφός μου». Εδώ ο βράχος έγινε η σημάδα. Ο τάφος του Λαζάρου. Βλέπουμε τη μεγαλοπρεπή πομπή που ξεκίνησε από τον ναό της Αναστάσεως του Λαζάρου και των αδερφών του Μάρθας και Μαρίας προς τον τάφο του Λαζάρου την ημέρα της γιορτής. Ο τάφος του Λαζάρου βρίσκεται προς το δυτικό μέρος της Βιθανίας. Είναι σκοτεινός και υφόητος που βρίσκεται σε βάθος και προς το οστά σκαλιών. Η κούλαξη του τάφου έχει επιτετραμένο μουσουλμάνου. Νότια του τάφου υπάρχουν ερείπια όπου κατά την παράδοση ήταν το σπίτι των αδελφών του Λαζάρου, Μάρθας και Μαρίας. Όπως είναι γνωστόν, ο Λάζαρος μετά την ανάσταση του Κυρίου για να αποφύγει την οργή των Ιουδαίων έφυγε από την Παλαιστίνη και πήγε στην Κύπρο, στο Κύκλιο, όπου έγινε ο πρώτος επίσκοπος μετά τη διάδοση του χριστιανισμού από τους Αποστόλους Βαρνάβα και Πάβλο. Σε κεβαστή παράδοση, ο Άγιος έδωσε μετά την ανάσταση του 30 έτη, την οδέχτη των Κύριων το 63 μετά Χριστόν. Σήμερα, στη Λάρνακα της Κύπρου, υπάρχει μεγαλοπρεπής ναός του Αγίου και Ιδικαίου Σπύρου Χριστού Λαζάρου και στο υπόγειο του Αγίου Βήματος υπάρχει ο δεύτερος τάφος του Λαζάρου, που όπως το είπαμε ήταν εν Κυπριαίων πόλη. Εδώ βλέπουμε το σκύλο του τάφου του Λαζάρου. Thank you.
χωρίο των λιμένων, πέτρες της Αφούς. Ανατολικά της Λιπνέμ βρίσκεται το χωρίο των λιμένων. Προς τα βορειοανατολικά είναι ο χώρος όπου οι λιμένες ήταν αγραβλούντες και φυλάσσοντες φυλακά μισθός. Εδώ δέχτηκαν από τον Άγγελο το μεγάλο μήνυμα ότι ετέχει η μήνυ σήμερα σωτήρ, ως εσύ Χριστός Κύριος εν πόλη Δαβίδ. Εδώ ακούστηκε για πρώτη φορά ο εξαίσθητος αγγελικός ύμνος. Δόξα είναι εσύ στο Θεό και επικείς ειρήνη εν ανθρώπη και εποχή. Και από εδώ οι τιμένες ήρθαν πέφτοντας. Γι' αυτό προσκύνησαν το Θείο Βρέφος και πέφτωσαν το στάζουμε και εμήντες των Θεών. Προσυμμετή στο σπίτι του Αγία Ελένη στους Αγίους Τόπους, το 326 και μετά Χριστόν, μετά την ανέβρεση του Κοινίου Σταυρού και την αποκάλυψη του Παναγίου Τάφου και του Χριστού Καλβατά και την ανέγερση του περικαλού ναού της Αναστάσεως, έκτισε και άλλες εκκλησίες του τόπου που είχαν σχέση με την επιγύη ζωή του Κυρίου. Η δεξή αυτών ήταν και η Εκκλησία των Δημένων, το χωριό που δέχτηκαν την αγγελική είδηση, και σήμερα είναι το χωρίο των Δημένων. Η βασιλική αυτή είναι μικρών διαστάσεων και είναι υπόγεια. Στο δυτικό της μέρος δεικνύεται ο τάφος των Δημένων. Πάρα από αυτήν και μεγαλοπρεπής βασιλική, η οποία σώζεται μόνο με ρήπια. Πλάι δε ανοιγέρθη άλλος περικαλής ναός που ονομάζεται ο Δόξα Ενισχύς. Αφιερωμένος στον αγγελικό ύμνο και την προσκύνηση των Δημένων. Εδώ βλέπουμε τα ερήπια του Κύριου Κυριακού. Η Βιθλέμ. Η Βιθλέμ είναι η πόλη του Δαβίδ. Από αυτήν καταγόταν ο έντος της προφήτης και ο βασιλιάς Δαβίδ. Είναι ο περίβλης του κήπος του Εφρατά, η πόλη η Αγία των προφητών ειδόξων. Εδώ σαρκώθηκε ο Κύριος Ιησούς Χριστός όταν γεννήθηκε από την Παρθένα Μαρία. Γι' αυτήν ο προφήτης λέγει «Και τι Βιθλέμ, γη Ιούδα, ουδανός ελαχής η γη εν της ηγεμός την Ιούδα, εξού δάρα εξελέξει την Ιησούμενη, ως την ποιμανή των λαών μου των Ισραήλ». Η προφητεία αυτή εκπληρώθηκε με την γέννηση του Κυρίου. Στη Βιθλέμ μπορεί κανείς να επισκεφθεί τη βασιλική της γεννήσεως του Χριστού, το Άγιο Σπύριο, το Τάφο του Λυκείου και το Σπύριο του Γάλα. Το ναό του εσωτερικά είναι πεντάκι.